Μη τι δεν έπραξες παράνομον και ήσουν αταλάντευτος, Ελήψη αντιπολίτευσης, δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξανακουστεί, δεν έχουμε πια τέτοια φαινόμενα ξαναδεί. Τους αναφέρω απλώς για να τους ξεχάσουμε μονομιάς, διότι τώρα πίπτης μοναχός. Η εκκλησία αντιστάθηκε για λίγο και αυτό ήταν μόνο. Έχασε την δεδηλωμένη, εξηγούσα παλαιότερα, μπορείτε να βρείτε το ρεπορτάζ. Και αυτοί οι 11 που αντιστέκονται δεν είναι λίγο. Γιατί πρωτοφώναξε ο κύριος Αλμάς ότι τα νομοσχέδια εδίδοντο έτοιμα προς υπογραφή. Από όλα τα έσχη τι να πρωτοθυμηθούμε. Ε, λοιπόν, θυμούμε τα ότι περίμενε συντριβή όλων ενώπιών σου στις ευρωεκλογέ. διότι από το γάμο και τα συναφή είχες να λαμβάνεις τον κοσμόλο σιγοντάριζε και η κυρία πρόεδρο στα επινίκια του γάμου. Τα είχε όλα και φαίνεται να εξαλείφονται τα πάντα από κοντά σου. Στα επιμελητήρια δική σου άνθρωποι. Το μέγιστο τμήμα της ανωτάτης δικαιοσύνης για ποιον δουλεύει. Την κυρία Φόντερ Λάιν νυχθημερών στο σπίτι σου. Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Βεβαίω, βεβαίω. Αλλά γιατί διακόψε τι φιλικέ σου σχέσει με Βέμπερ. Πάει και αυτό πέταξε. Τι σύζυγο, χωρί να είναι θεσμό, μέσα σε όλα και καλύτερη. Φώναξε κανεί. Κι όσα μετά να έβγαιναν στη δημοσιότητα για τους πρώτο κλασσάτους υπουργούς σου. Εσύ τους επιβράβευες για να καταλάβουμε ποια νοημοσύνης είμαστε. Βλέπω την κυρία Μελώνη στο 66% μείον ή λαθρέα μεταναστευτικότητα στο κράτος της, κράτος εστί δύναμη. Το εξουσιάζει αυτή, ενώ εμείς εδώ... 222% πλέον η λάθρο μετανάστευση, επισήμως, γιατί επισήμως βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έχω ξαναπεί τα τελευταία. Διότι ως πρωθυπουργοί βλέπουν, εξέλιψε ό,τι το εθνικό. Βλέπουν που οδηγούμεθα, έστω ε, και αργά. Εσύ δεν το είσαι. Υπάρχει και ένα ρεπορτάζ μου για τις επιχειρήσεις της οικογενείας στην Κύπρο. Για την ανήψιά σα, κύριε Πρωθυπουργέ, με τα δηληστήρια στη Σκελία, αφού εξέλιψαν εκεί οι Ρώσοι. Ενώ εμείς αγοράζουμε ό,τι πιο ακριβό σε LNG και φυσικό αέριο. Όχι εμείς, δεν θα ακούσουμε τους προγόνους μας βασιζόμεθα στις τύχες των άλλων. Στην ουρά τους ακολουθούμε και δεν λειτουργούμε διόλου τη λογική μας. Και φτάνουμε στο σημείο να επέρεται ο σφιοκάμπτης. Δεν με νοιάζει να με πουν και εθνικό μειοδότη. Θα ακολουθήσει ειδικό ρεπορτάζ στο δεύτερο κανάλι το οποίο το ξεχνάτε όλοι. Και περιμένουμε πια Λεκτικά τοπίματα που κρύβουν σοβαρή ασθένεια του ιθύνοντος κόμματος. Να γελάσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αποτύχει ζούμε άλλωστε. Τι ακούσαμε βρε παιδιά στο street party της Ριγίλης. Δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Κοιτάμε μόνο μπροστά για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, όποιος το κατάλαβε. Και ακούμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στο TikTok να τον περιγελά. Κυρία Μετσοτάκη, αυτό είναι της πλεύσης ελευθερίας το σύνθημα. Μπερδευτήκατε, ελάτε στη Βουλή να σας τα μάθουμε απ' την αρχή. Μετά το τρίτο πλάνο θα δείτε και τον κύριο Γκρινμπεργκ. Το συμβουλάτορα το μέγιστο που του είπε καθυστέρησε μια σαρανταριά ημέρες μετά το έγκλημα των τεμπών να μην κάνει αμέσω τι εκλογέ. Ύστερα έφυγε και είχαμε τον κύριο οικονό μου, σας το έχω και σε βίντεο, να τονίζει πως ήταν απλά φιλική η βοήθειά του και ευρέθη πόσες χιλιάδες έπαιρνε και χαρτιά και ντοκουμέντα η κυρία Ζωή τα τίναξε στη Μούρη πάνε μήνες και βρίσκονται ακόμη υπολείμματα από DNA ανθρώπων σε τούτο το οικόπεδο, στο άλλο το οικόπεδο, με τα νούμπι στα σκυλιά, με δικά τους έξοδα οι συγγενείς, να τρέχουν από εδώ και από εκεί να εντοπίσουν και ο χρόνος περνά υπέρ των ηθινώντων. Για κρυμμένες έγκυρη, έγκυρη μέρος, εγκράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.